Λοιπόν, έχω την κυρία Βαρελά όμως στην τηλεφωνική γραμμή και είναι τουλάχιστον αγένεια να την αφήνω και να αναμένει. Κυρία Βαρελά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Μητυλινιέ, καλημέρα. Δικηγόρος στη μήνυση κατά της Κασιμάτη, δικηγόρος των αστυνομικών. Κυρία Βαρελά μου, θέλω να κάνω μια σύντομη έτσι, αναδρομή, ένα χρονικό ας πούμε. Τι ακριβώς συνέβη, πότε έγινε και ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν. Βεβαίως, βεβαίως. Να σας πω ότι για το περιστατικό έγινε 11-12 του 19, όπου η βουλευτής ανήρθησε σε μια δημόσια ανάρτηση της ΕΡΤ κάτω από μια φωτογραφία που λανθασμένα απεικόνιζε την βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, λανθασμένα ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και από κάτω ανήρθησε η κυρία Κασιμάτη την φράση «Η διεύρυνση γκαζόνι, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη». Μάλιστα. Αυτό συνέβη τότε. Έλαβα σαφή εντολή και εγώ και ο έτερος συνάδελφος, ο κύριος Βασίλης Καπενάρος. Μάλιστα. Μας ακούτε, κυρία Βαρελά, όχι. Δεν μας ακούει η κυρία Βαρελά. Κάποιος δεν ήθελε να ακούσω, λοιπόν. Α, πολύ καλό αυτό, πολύ καλό αυτό. Κυρία Βαρελά, είστε δικιά μας. Λάβαμε σαφή εντολή από τον πρόεδρο του Σωματείου του Κομιστρουρών, τον κύριο Ντούμα, τον κύριο Μαυροϊδάκου, τον Γενικό Γραμματέα, αλλά κυρίως από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα απλά μέλη του Σωματείου, να καταθέσουμε μήνυση, την καταθέσαμε πρόθεσμα. Η μήνυση αυτή, όπως προβλέπετε, διαβιβάστηκε στη Βουλή. Η εισαγγελική πρόταση διαβιβάστηκε. Εχθές συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η άρση της βουλευτικής ασυλίας κυρίας Κασιμάτη και έγινε δεκτή. Διότι, όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος, το ακαταδίωκτο των βουλευτών, στην ουσία λέει ότι δεν διώκεται ούτε συλλαμβάνεται βουλευτής ούτε φυλακίζεται χωρίς άδεια του σώματος της Βουλής. Και η σχετική άδεια δίδεται υποχρεωτικά εφόσον το αδίκημα συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή. Στην προκειμένη περίπτωση και η κυρία Κασιμάτη χθες στη Βουλή υποστήριξε από το βήμα της Βουλής ότι η φράση «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη» που δημοσίευσε έγκυται στην πολιτική της δραστηριότητα. Γεγονός δηλαδή που αυτοαναιρεί και τη συγγνώμη που είχε δώσει. Η πολιτική της δραστηριότητα στην οποία ταιριάζει το «Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη» είναι ποια? Δηλαδή ακριβώς. Η πολιτική δραστηριότητα ήταν έξωθεν του Πολυτεχνείου 17 Νοεμβρίου. Ακριβώς. Έτσι όπως το λέτε. Όχι, δεν ξέρω. Δηλαδή, μια ερώτηση κάνω. Δεν είναι... Δεν έχει λογική αυτό. Και γι' αυτό το λόγο δεν έγινε και δεκτό από την Ολομέλεια της Βουλής. Εγώ να σας πω ότι έχω μεγαλώσει με μια τέτοια παιδεία και μια καλλιέργεια ότι, εν πάση περιπτώσει, η αστυνομία και η αστυνομική είναι θεσμός και ακρογωνιαίος λίθος. Και την αστυνομία απαρτίζουμε πολίτες, εργαζόμενοι, που είναι ένστολοι. Λοιπόν, είναι κρατική λειτουργή, πασχίζουν καθημερινά, διακινδυνεύουν σε επικίνδυνες επιχειρήσεις τη ζωή τους και οφείλουμε οι πολίτες να σεβόμαστε αυτό το επάγγελμα που, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, είναι και υποαμοιβόμενο. Λοιπόν, φαίνεται ότι η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αυτά τα πιστεύω και τα πιστεύω της, γιατί βγήκε σε μεταγενέστερη ανάρτηση που έκανε αμέσως μετά την ανάρτηση της 11ης 12ης και είπε ότι είναι μια στερεοτυπική φράση αυτή. Δηλαδή, ότι έχει καθιερωθεί στην κοινωνία ότι η μπάτσι, η αστυνομική δηλαδή, είναι δολοφόνοι και γουρούνια. Μάλιστα. Αυτό βγήκε και είπε. Μάλιστα. Και μετά είπε ότι είναι χάρη να θεϊσμού έγινε αυτή η δήλωση. Είναι πολύ αστείο. Και παράλληλα, και αυτό είναι το περίεργο, έχει απολαμβάνει την ασφάλεια των αστυνομικών. Διότι όλοι οι βουλευτές έχουν κάποιους αστυνομικούς που τους φυλάσσουν. Λοιπόν, όλα αυτά, εάν δεν στοιχειοθετούν τα αδικήματα αυτά για τα οποία έχει κατατεθεί η μήνυση, τότε τι? Αν αυτά δεν διεγείρουν σε διχόνοια τους πολίτες, δεν προκαλούν
στον ερεθισμό των πνευμάτων των αστυνομικών, δεν σπείρουν τη διχόνοια. Mm-hmm. Αν αυτή η έκφραση δεν είναι ρατσιστική, τότε τι είναι? Διότι... Κυρία Βαρελά, τα επόμενα βήματα ποια είναι και πότε περίπου τα αναμένουμε της υπόθεσης? Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι ότι... Συγγνώμη που σας πήγα λίγο απότομα σε αυτό, απλώς επειδή έχω άλλη μια τηλεφωνική γραμμή και μία η ώρα τελειώνει η εκπομπή, πρέπει να τα χωρέσω κι εγώ όλα, καταλαβαίνετε. Όλα θα σας πω. Για αυτό τα θέλω. Όχι, μόνο το ότι το ρατσιστικό στοιχείο θέλω να το τονίσω. Βεβαίως. Διότι προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων. Τα όρια δηλαδή, υπάρχουν όρια στην έκφραση, όπως ορίζει και η ΕΔΑ, όπως ορίζει και το Σύνταγμά μας. Υπάρχουν όρια στην έκφραση και τα όρια ξεκινούν όταν ξεκινούν τα δικαιώματα των τρίτων προσώπων. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αυτές οι δηλώσεις είναι αντικοινωνικές δηλώσεις, προκαλούν βία και τραυματίζουν την υπαρξιακή ασφάλεια του ατόμου. Βάση γουρούνια δολοφόνη. Είναι εξύβριση, διότι είναι μια κατάφορη και ευθεία προσβολή της προσωπικότητας των αστυνομικών και επίσης η χρήση της λέξης δολοφόνη συνιστά ένα ψευδές γεγονός. Mm-hmm. Λοιπόν, βεβαίως, τα επόμενα βήματα είναι τα εξής, ότι ο εισαγγελέας θυμελιωδικών Αθηνών θα καλέσει την κυρία Κασιμάτη να δώσει έγγραφες εξηγήσεις, θα αποφασίσει αν θα την παραβέμψει στο ακροατήριο με βούλευμα και τι θα γίνει. Θα είναι άμεσο αυτό, το περιμένουμε μέσα στον Αύγουστο? Δεν το γνωρίζω αυτό πότε θα γίνει. Okay. Mm-hmm. Είναι θέμα της εισαγγελίας, mm-hmm, θα δούμε. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι έχει πάρει την πορεία της υπόθεση. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Βαρελά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, θα το παρακολουθούμε το ζήτημα. Προσωπικά δεσμευόμαστε γι' αυτό. Και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Και εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.